συνέδριο κυριάρχησε φυσικά η συζήτηση με το θέμα της απλής συναλλογικής που πέταξε σαν βόμβα μολότοφ ο κύριος Κουρλέτης. Φυσικά ένας συνέδρος πολύ σωστά είπε: δεν μπορεί να γίνεται κάποιος υπουργός εσωτερικών εάν δεν κάνει πρώτα δήμαρχος. Διότι δεν γνωρίζει πώς λειτουργεί το σύστημα, πώς λειτουργεί ο Δήμος, πώς λειτουργεί το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό που μας είπε ο κύριος Κουρλέτης λίγο πολύ είναι ότι θα ισχύσει η απλή αναλογική, θα μπορεί σε κάποια τοπική κοινότητα να κατεβαίνει κάποιος ανεξάρτητος πρόεδρος, ακόμα και σε μια δημοτική κοινότητα να υπάρχουν ανεξάρτητοι υποψήφοι. Τι προϋπολογισμό θα έχουν αυτοί οι υποψήφοι όταν θα εκλεγούνε, πώς θα διαχειριστούν τα χρήματα, με τι νομοθεσία, διότι ξέρετε πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή λόγω της διαφάνειας υπάρχει τεράστια νομοθεσία και εμείς πολύ δυσκολευόμαστε με το προσωπικό που έχουμε να υλοποιήσουμε ένα έργο, να βγάλουμε μια δημοπρασία, να ετοιμάσουμε την μελέτη και όλα αυτά. Αυτό το πράγμα πώς θα γίνει με έναν πρόεδρο μόνο που θα διαχειρίζεται, ποια χρήματα και πώς θα διαχειρίζεται. Φυσικά δεν είναι το θέμα μόνο αυτό. Τα θέματα τα οποία αντιμετωπίζουμε είναι πάρα πολλά. Το συνέδριο είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή. Καθημερινά η αίθουσα ήταν πλήρης. Έγιναν συζητήσεις πάρα πολλές. Τέθηκαν τα θέματα από όλους τους συνέδρους και από μένα προσωπικά. Τέθηκαν θέματα τα οποία έχουν σχέση με την σημερινή δημοτική αρχή, με τη σημερινή λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και είναι σοβαρά θέματα. Όπως είναι η καταστατική λειτουργία των Δήμων. Όπως είναι τα θέματα που έχουν σχέση με τα σκυλιά. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα με τα σκυλιά. Έχουν οι πολίτες μας δίκιο, απόλυτο δίκιο, διότι πάρα πολλά σκυλιά δαγκώνουν κάποιους πολίτες. Έχουν δίκιο οι φιλοζωικές οργανώσεις που θέλουν να προστατεύσουν τα ζώα. Αλλά χωρίς κονδύλια και χωρίς στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν μπορεί να γίνει η προστασία των αδέσποτων. Ξέρετε ότι εμείς σαν Δήμος σχεδόν 100.000 το χρόνο ξοδεύουμε για να τα εμβολιάσουμε, να τα στηρώσουμε και να τα ταΐσουμε. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή ακόμα με μεγάλη προσπάθεια που έχουμε κάνει να κάνουμε ένα κοινοκομείο, όχι κοινοκομείο, κέντρο φιλοξενίας. Πρέπει επίσης να αλλάξει και η νομοθεσία η ελληνική, να εναρμονιστεί με αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα αδέσποτο ζώο μένει σε ένα χώρο φιλοξενίας για ένα χρονικό διάστημα. Από εκεί και πέρα, το αδέσποτο ζώο αυτό, αν είναι ατίθασο ή αν είναι επικίνδυνο, υπάρχει και η ευθανασία. Πράγμα το οποίο απαγορεύεται στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Πρέπει να δούμε δηλαδή ξανά όλη την νομοθεσία. Υπάρχουν θέματα, ας πούμε, που αφορούσαν την κεντρική θέρμανση των σχολείων. Το θέσαμε και αυτό. Υπήρχαν δηλαδή πάρα πολλά θέματα τα οποία τέθηκαν. Και βγάλαμε ένα ψήφισμα κιόλας ότι διαφωνούμε με την απλή αναλογική, διαφωνούμε με κάποια θέματα τα οποία έχει θέσει η κυβέρνηση. Θέλουμε να γίνει δηλαδή ένα νέο καλλικράτη, σωστό καλλικράτη, να γίνει μία σωστή δουλειά όπως πρέπει να γίνει και όχι δουλειά του ποδαριού και όχι να εξαγγέλει ο κάθε υπουργός να ρίχνει μία βόμβα μολότοφ και από εκεί πέρα να ψαχνόμαστε, δηλαδή να κάνουμε τους φακίριδες ή τους μάγους να δούμε τι άλλο θα προκύψει την επόμενη μέρα. Και έκανα και το εξής ερώτημα εγώ, λέω, εφόσον πάμε με την απλή αναλογική, πολύ σωστά, θα εκλέγονται οι σύμβουλοι από την πρώτη Κυριακή. Γιατί να μην εκλέγονται από την πρώτη Κυριακή και οι δήμαρχοι? Εδώ μας κυβερνά μια κυβέρνηση με 4%. Ένας δήμαρχος που θα πάρει την πρώτη Κυριακή 40, 41, 42, 43 δεν μπορεί να εκλεγεί. Αυτά είναι παράλογα πράγματα. Και μάλιστα τα έθεσα στο συνέδριο προσωπικά εγώ, τα έθεσαν και όλοι οι άλλοι συνάδελφοι που πήραν τον λόγο και οι πρόεδροι των ΠΕΔ, τα έθεσαν και οι δήμαρχοι που πήραν τον λόγο στο συγκεκριμένο συνέδριο, το οποίο ήταν εξαιρετικό. Ήταν ένα από τα πιο ουσιαστικά συνέδρια, το οποίο έγινε το τελευταίο τριήμερο στα Ιωάννινα. Συμμετείχαν ένα μεγάλο κλιμάκιο κυβερνητικό, όπως ο κ. Κουρλέτης, ο κ. Βασίλη, διάφοροι υπουργοί, καθώς επίσης και από τα πολιτικά κόμματα και εκπρόσωποι τους. Η αποφάση του συνεδρίου ήταν ότι συνεχίζουμε για μια νέα εμείς μεταρρύθμιση, η οποία θα είναι σωστή μεταρρύθμιση, θα λάβει στην ουσία και την γνώμη των δημάρχων και των δημοτικών συμβουλίων.